Το βασικό είναι ότι μέχρι τέλος του έτους έχουμε όλη μία προδιάθεση για καυγά μέσα μας και αυτό με διάφορες αφορμές βγαίνει σαν συμπεριφορά. Π.χ. αντίδραση στα μέτρα για τον κορονοϊό σε συνδυασμό με τις συνθήκες εκεί συνωμοσιολογίας κτλ. Υπάρχει μία, όπως είπαμε, έλλειψη αυτονοήτων και κοινής λογικής. Και ο κορονοϊός θα ήταν ανύπαρκτος εάν είχαμε λάβει τα μέτρα. Δίνουμε σημασία, γίνονται πολλά σχόλια κτλ. Θέλουμε λίγο μάζεμα όλοι, είτε για αποφυγή ατυχημάτων, είτε για ατυχήματα σε συμπεριφορές και σχέσεις, σίγουρα. Τώρα, όσον αφορά τα διεθνή θέματα, πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι το 2025. Δεν είναι και πολύ μακριά, μετά από εκεί θα έχουμε την δυνατότητα να προβλέπουμε με την κοινή λογική βραχυπρόθεσμα τι θα γίνει. Μέχρι τότε θα έχουμε αρκετές ανατροπές, μέσα στις οποίες προφανώς και οικονομικές κρίσεις, οπωσδήποτε. Η πανσέλινος αυτή μας επηρέασε, κύριε Ντούβλε, Κοιτάξτε, όλα είναι δείκτες καταστάσεων. Ο Αύγουστος συγκεκριμένα είναι ένας μήνας που εμπνέει για δημιουργία, για έρωτες, για χαλάρωση κτλ. Άλλο αν συμπτωματικά έχουμε και τα συμπαραμαρτούντα τα οποία δεσμεύουν την κατάσταση. Αυτό είναι, αν το θέλετε, κάπου λογικό. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε, μπασερτώσει, και να δίνουμε σημασία στα θετικά. Αντί έτσι όπως μας τα λες, Χρήστο, έτσι όπως μας τα λες, μέχρι το 25 θα είναι σαν το 20 τα επόμενα χρόνια. Όχι, αλλά έχουμε μπει σε μία άλλη πραγματικότητα και λογική, η οποία δεν θα αλλάξει. Έτσι θα πρέπει να έχουμε προσαρμογές. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όχι μόνο για τα εθνικά λες τώρα θέματα, λες και για τα διεθνή. Μιλώ γενικότερα. Έχουμε χαλαρώσει. Υπήρχε μία φάση δεκαετιών που είμαστε στην κοσμάρα μας. Ήταν ένα πάρτι η ζωή, δεκαετία 60, 70, αν θέλεις και 80. Και αυτό το και πράγμα... Και πιο πέρα μετά. Και το 2000. Εντάξει, σε λιγότερο, σε μικρότερο βαθμό. Οπότε έπεσε αρκετά η νοημοσύνη του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος αν δεν παλεύει, αν δεν ασκείται, χαλαρώνει και ζει στην κοσμάρα του. Σωστά. Οπότε, για πες μας τώρα, για το επόμενο εξάμηνο, ας πούμε, να σου πω για το επόμενο... Τι γίνεται, μέχρι και τον Νοέμβριο τα πράγματα πάνω κάτω σε ζωδιακό επίπεδο θα πάνε όπως περίπου είναι. Το σκηνικό θα αλλάξει από το Δεκέμβριο. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι αλλαγές πορείας και προσαρμογές στα νέα δεδομένα από Δεκέμβριο και μετά μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 2021 πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι δίδυμοι, οι παρθένοι, οι τοξότες και οι ηχθείς. Θα χρειαστούν αναπροσαρμογές εξαιτίας των εξελίξεων, γιατί θα τους αγγίξουν. Οι δίδυμοι, οι παρθένοι, οι τοξότες και οι ηχθείς. Σε αυτή η ομάδα θα χρειαστούν αναπροσαρμογές. Και εκείνο που πρέπει να προσέχουν και τώρα αλλά και τότε γενικότερα είναι, έχουν τον κίνδυνο της αυταπάτης, να ωρεοποιήσουν μια κατάσταση, να την πάρουν πολύ απαλά, ενώ χρειάζεται πιο βάθος στην σκέψη και στη διαχείριση. Τώρα, ανατροπές ουσιαστικές έχουν η κατηγορία Ταύρων, Λεόντων, Σκορπιών και Υδροχώων, έτσι από Δεκέμβρη και μετά. Τι έχουν ανατροπές, έχουν αυτοί? Ναι, όχι σε καθημερινή βάση. Αυτές οι ανατροπές έχουν ξεκινήσει από τα μέσα του 2017 και θα συνεχιστούν μέχρι και το 2025. Είτε καλές είτε κακές. Ναι, η ανατροπή σημαίνει κάτι που δεν θα ήθελα να αλλάξει σε οποιονδήποτε τομέα. Συνεπώς, η ομάδα αυτών των ανθρώπων πρέπει να έχει εναλλακτική λύση σε εκείνο που τον καίει, που το θεωρεί πιο σημαντικό στη ζωή του. Ναι. Έτσι, για να προχωρήσει. Οι δύο είμαστε, το βλέπεις. Πάμε. Λοιπόν, τώρα οι υπόλοιποι, οι κρυοί, οι καρκίνοι, οι ζυγοί και οι ευόκεροι είναι σε μία φάση ουσιαστικής αλλαγής ποιότητας ζωής, γιατί ανοίγουν και κλείνουν, πρώτα κλείνουν προφανώς, οριστικά σημαντικά κεφάλαια ζωής και κάνουν στην ουσία μια επανεκκίνηση από μηδενική βάση. Νέο ξεκίνημα. Ωραία είναι τα νέα ξεκίνηματα. Είναι πάντοτε ωραία και δεν πρέπει να τα φοβόμαστε. Είπαμε γιατί έχουμε αφαιθεί και θέλουμε να πηγαίνουμε όπως είμαστε. Υπάρχει ένα κακής μορφής βόλεμα μέσα στο μυαλό μας, το οποίο επαυξάνει τα προβλήματα και τις δυσκολίες καθημερινότητας. Ωραίο Αύγουστο, ποια ζώδια θα έχουν, κύριε Ντούβλη? Κοίταξε κάτι, θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό όλοι. Από το Σεπτέμβρη, πάντως, να ξέρετε, εκτονώνονται οι κρίσεις. Ο Αύγουστος έχει κάποιες δυσκολίες παράλληλα με τα καλά του.
αλλά μπορούν να περάσουν καλά αρκετά και οι κρύοι, οι λέοντες και οι τοξότες. Έτσι είναι περισσότερο θα μπορέσουν να εισπράξουν τα θετικά δεδομένα, γιατί αυτά υπάρχουν για όλους. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να τα αξιοποιήσει. Βέβαια, σωστό είναι αυτό. Εκεί είναι το μεγάλο. Είναι θέματα διαχείρισης που λέμε, η ζωή και η εξέλιξη, αλλά και οι υπόλοιποι, αν ξεκολλήσει το μυαλό, γιατί δεν πάει όπως το ήθελα και πάει όπως πηγαίνει, πάλι μπορούν να απολαύσουν κάτι. Όσον αφορά τα υπόλοιπα του κορονοϊού, είναι θέμα κοινής λογικής. Είτε είναι προϊόν βιοχημικού πολέμου, είτε έτσι είτε αλλιώς, υπάρχει. Άρα χρειαζόμαστε προστασία. Δηλαδή, είναι αυτονόητα πράγματα. Εμείς κρατάμε, να σας πω κάτι, εμείς κρατάμε αυτό που μας λέτε, ότι γενικώς από το Σεπτέμβριο και μέχρι το Δεκέμβριο, εν πάση περιπτώσει, λίγο τα πράγματα δεν θα είναι... Θα είναι καλύτερα, δεν θα είναι αυτό που είχαμε, ας πούμε, στην αρχή του 20 που τρομάξαμε όλοι. Όχι, όχι, αυτό δεν ξανάρχεται ποτέ. Δεν ξανάρχεται. Δεν ξανάρχεται. Μπορεί να έχουμε άλλα, αλλά θες γιατί τα έχουμε συνηθίσει. Αυτή η καταστολή σε αυτό το βαθμό που είχαμε ζήσει σε όλη τη γη δεν πρόκειται να υπάρξει. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν είναι και αντικείμενο παράλληλα και ταυτόχρονα πολιτικής εκμετάλλευσης από τις διοικήσεις των χωρών, αυτό είναι ένα έτερον θέμα. Μπάσε το σε άλλο θέμα, δεν επηρεάζει την εξέλιξη. Και πότε θα τελειώνουμε τον κορονοϊό, κύριε Ντούβλη? Αυτό θα ρωτήσω στην δημοσιολόγηση. Όταν τα αποφασίσουμε εμείς, δεν είναι. Ο κορονοϊός θα είχε κλείψει αν είχαμε λάβει τα μέτρα. Είναι απλό, δεν είναι ζήτημα. Ούτε πρέπει να περιμένουμε το εμβόλιο. Οπότε ευτυχαίμεθα στις στόλες και αφού το πάρουμε και το εμβόλιο, δεν χαλάσει ο κόσμος. Έτσι. Εκείνο που δεν αντιλαμβάνεται και κυρίως οι νέοι είναι ότι εάν μπλέξεις με τον κορονοϊό, κάνεις παρέα με τον Άγιο Πέτρο και δεν γνωρίζεις τις εξελίξεις. Και είσαι και μόνος σου, όχι τίποτα άλλο. Εντάξει, δεν μπορεί να σε επισκεφτεί κανείς. Κανείς, ούτε το σώμα σου δεν μπορείς να δεις και να σε δούμε. Λοιπόν, θέλει λοιπόν μια προσοχή, εντάξει. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, αλλά χρειάζεται μια ισορροπημένη διαχείριση της ζωής μας. Κύριε Ντούβλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει πολλά καλά, αυτό πρέπει να βάλουμε στο μυαλό. Έτσι είναι. Συνεχίζει να έχει. Και ας επικεντρωθούμε και σε αυτά.